ανακοίνωση ουσιαστικά είναι μια ουσιαστικά διόρθωση και μια έκκληση ε, να αντιμετωπίζουμε κάποια σοβαρά θέματα με σοβαρότητα. Είναι, αφορά μια παράγραφο την οποία διάβασα στο δελτίο τύπου που διενεμήθη από τον βουλευτή Λευκάδας και συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καβαδά Αθανάσιο. Ε, που στο δελτίο που βγήκε μετά από τη συνάντηση που είχε ο ίδιο και η Επιτροπή Γονέων Τελειοφύτων με τον Υπουργό Παιδεία, τον κύριο Γαβρόγλου, περιέχεται η παρακάτω παράγραφο Τη διαβάζω ακριβώ όπω λέγεται. Όπω ανέφερε ο βουλευτή στον Υπουργό, βρεσικότερο επιχείρημα όλων είναι οι ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε τη διδασκαλία των μαθητών, καθώ 13 μήνε μετά το σεισμό δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημίε των κτηρίων και σε κάποια δεν έχουν καν ξεκινήσει εργασίες. εργασίε. Σαφέστατα από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ότι ο σεισμό τη 17η-11η-15 15 ζημίε στα κτήρια. Αυτό προφανώ κατάλαβαν κάποιοι συμπολίτε μα. Εγώ έγινα προσωπικά αποδέκτη ανησυχία γονέων, γι' αυτό και η ανακοίνωση αυτή όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτηρίων. Επίση, πληροφορήθηκα, ελπίζω να είναι λάθο, ότι προ επίρροση τεκμηρίωση των ανωτέρων επιχειρήματων κυκλοφορήσαν οι φωτογραφίε του σχολικού κτηρίου Γυμνασίου Λυκειού Νιδρίου με τι καλωσέ, που δεν μία σχέση έχουν με στατικά προβλήματα του κτηρίου, αλλά που αφορούν σοβάδε και χρωματισμού λόγω χρόνια μη συντήρηση. Έχει υποθεί πολλέ φορέ εδώ μέσα ότι ο σεισμό τη 17η Νοεμβρίου του 2015 δεν ο ουδέλως τα σχολεία. Ε, Σχετικέ αυτοψίε έχουν γίνει από του μηχανικού τη Τεχνική Υπηρεσία, από μηχανικού ιδιώτε που μα βοηθήσαν τότε εδώ συμπολίτε μα και από το κλιμάκιο τη τη πρώην ΩΣΚ και την Φυσικά χρειάζονται συντηρήσει στα κτίρια λόγω παλαιότητες και λόγω προβλημάτων που παρουσιάζονται, λόγω τη λειτουργία και σε αυτό στοχεύει οι σοχεύουν οι δοκλαβεί όπω αυτή που εκτελείται τώρα των 300.000, η επόμενη που θα ακολουθήσει των 100.000 και άλλε οι οποίε αγωνιζόμαστε να πετύχουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτέ τι αναφορέ και να αποφύγουμε τη λογική. Ο σκοπό αγιάζει τα μέσα που δημιουργούν μια ψευδή εικόνα και προκαλεί φόβου στου συμπολίτε μα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Ε, σας Σα ενημερώνω επίση ότι παρόλο, ε, από ό,τι διαπιστώσαμε σε κανένα από τα σχολεία οι συνθήκε διδασκαλία δεν είναι δύσκολε που να άπτονται να, να, οφείλεται σε κτηριακό πρόβλημα. Ψάξαμε και στις, ε, στα λύκεια, τα γενικά λύκεια και τα κτίρια δηλαδή των ηλικίων και των γυμνασίων που στεγάζουν ηλικιακέ τάξει. Έκλειση δηλαδή να προσέχουμε τι αναγυνώνουμε. Ευχαριστώ.